μέρες, όπως κάνουμε πάντα εμείς στο κόμμα μας, να συζητήσουμε με πολύ ζωντανό, συντροφικό και δημοκρατικό τρόπο όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας, της πολιτικής επικαιρότητας, πολιτικής συγκυρίας και κυρίως όμως να συζητήσουμε ανοιχτά και δημοκρατικά το κείμενο του απολογισμού. Θεωρούμε ότι είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση για το κόμμα μας και είμαστε και περήφανοι γιατί το κόμμα μας πήρε την πρωτοβουλία να προχωρήσει, για πρώτη φορά γίνεται αυτό από ελληνικό πολιτικό κόμμα εξουσίας, να προχωρήσει σε έναν αναλυτικό, ειλικρινή απολογισμό, μεταθετικά και μεταρνητικά, γιατί... όλης αυτής της πορείας του πώς ένα κόμμα από το 3%, ένα κόμμα της Ρωσπαστικής Αριστεράς, έφτασε να κάνει διακυβέρνηση της χώρας για 4,5 χρόνια. Και ξέρετε, αυτή είναι μια συζήτηση η οποία δεν αφορά μόνο το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική για την ελληνική κοινωνία συνολικά, γιατί αφορά μια ιστορική περίοδο της σύγχρονης πολιτικής μας ιστορίας. Και βεβαίως το επόμενο διάστημα εμείς αυτήν τη συζήτηση θα την ανοίξουμε με όλους τους Έλληνες πολίτες. Αυτό είναι για μας το κρίσιμο και γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε, καταφέρνει να χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης με την ελληνική κοινωνία, ακριβώς γιατί μιλάει ανοιχτά. Σε αυτό αντίθεση το με ό,τι γινόταν. Το ΣΥΡΙΖΑ, πάντως, σε αντίθεση με ό,τι γινόταν. Έχει και κάποιες εσωτερικές αντιδράσεις. Αλίμονο, γιατί να μην έχει. Και βεβαίως έχει. Και πρέπει να έχει. Θα βγουν και όλα τα στελέχη συζητάμε ανοιχτά και ζωντανά. Και προχωράμε μαζί μέσα από τη σύνθεση των απόψεων. Αυτό κάνουμε. Αυτό που δεν κάνουν τα άλλα κόμματα τα οποία λειτουργούν με τη λογική των βαρονιών. Και επιτρέψτε μου να σας πω, επειδή γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση λοιπόν για αυτόν τον απολογισμό και καλώς γίνεται, γιατί είναι η πρώτη φορά, επαναλαμβάνω, που γίνεται στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Ποτέ δεν είδαμε για 40 χρόνια τα κόμματα τα οποία διακυβέρνησαν, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, να προχωρούν σε μια αντίστοιχη τολμηρή κίνηση και να παρουσιάσουν την ελληνική κοινωνία. Τι ακριβώς έκαναν, τι ακριβώς έπραξαν. Και κυρίως δεν είδαμε από τις κυβερνήσεις, τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Φτάνει να μην έχουν ωρεοποιήσεις. Πώς φτάσαμε. Γιατί υπάρχουν και ωρεοποιήσεις. Δείτε το κείμενο. Έχω διαβάσει μεγάλο μέρος. Σας προτρέπω να δείτε το κείμενο και να δείτε αν υπάρχουν. Του κύριου Δρίτσα, του κύριου Δραγασάκη και του κύριου Μπαλτά. Σας προτρέπω να δείτε το κείμενο για να δείτε ότι δεν υπάρχουν ωρεοποιήσεις ίσα-ίσα. Εμείς θέλουμε και πρέπει να είμαστε και μας το ζητάει η ελληνική κοινωνία να είμαστε πολύ αυστηροί με τους εαυτούς μας. Ακριβώς για να μπορέσουμε να χτίσουμε αυτές τις εμπιστοσύνης και βεβαίως και να μην επαναλάβουμε την επόμενη φορά τα λάθη τα οποία κάναμε τώρα. Γιατί εμείς ποτέ δεν είπαμε και ποτέ δεν κουνήσαμε το δάχτυλο στην ελληνική κοινωνία ότι τα κάναμε όλα σωστά. Εμείς λέμε ότι γίνανε και λάθη και είμαστε εδώ μαζί με την κοινωνία για να τα διορθώσουμε. Κύριε, για τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα αναφερθώ. Δεν θα αναφερθώ καθόλου. Κύριε Κουμουτσάκο, κάνω εγώ μια ερώτηση που θέλω να αναφερθώ. Περίπου. Να μην απαντήσω. Θα απαντήσετε ούτως ή άλλως μετά. Γιατί δεν θα με ξαναδιακόψετε πάντως. Ναι, σας ακούω. Ελάτε, κύριε Κουμουτσάκο. Σας ακούω. Λοιπόν. Κύριε Χαρίτση, είπε ο κύριος Τσίπρας κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο που αφορά το μάτι. Ρώτησα πριν και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Πέτσα που ήταν μαζί μας, μίλησε για θεωρίες συνωμοσίας. Είπε ο τέος πρωθυπουργός ότι άνθρωποι που είχαν θέση ευθύνης τότε και σήμερα μπορεί να έχουν πολιτικές θέσεις στη νέα κυβέρνηση, μπορεί και να εργάζονταν πλημελώς εναντίον σας, το οποίο μεταφράζεται, όπως καταλαβαίνετε, επειδή μιλάμε για μια τραγωδία με νεκρούς, στο ότι οι άνθρωποι μπορούν να άφησαν ανθρώπους να καούν προκειμένου να σας κάνουν ζημιά. Ποτέ δεν είπε κάτι τέτοιο ο κ. Τσίπρας. Θέλετε να σας το διαβάσω. Την ερμηνεία την οποία δίνετε εσείς. Είναι την ερμηνεία την αυτονόητη. Θέλετε να μου δώσετε μια άλλη. Την ερμηνεία την οποία δίνετε εσείς. Γιατί περισσότεροι αυτοί κάνουν. Ο κ. Τσίπρας αυτό το οποίο έκανε. Ο κ. Τσίπρας αυτό το οποίο έκανε. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να κάνει τις ερμηνείες του. Γι' αυτό είστε εσείς εδώ να μας τα εξηγήσετε. Ο κ. Τσίπρας αυτό το οποίο έκανε ήταν να παρουσιάσει τα γεγονότα. Μάλιστα, το γεγονός ότι είχαμε τους επιχειρησιακούς υπεύθυνους της αστυνομίας και της πυροσβεστικής μετά από μια τόσο μεγάλη καταστροφή και με τόσους νεκρούς στο μάτι. Και βεβαίως με την σπέκουλα η οποία έγινε από την τότε αντιπολίτευση της Νέας Δημοκρατίας για αυτή την καταστροφή και για τις ευθύνες της τότε κυβέρνησης, βλέπουμε οι άνθρωποι αυτοί όχι απλώς να μην αποπέμπονται, αλλά να αναβαθμίζονται. Αυτό ήταν το μισό της φράσης. Και να παίρνουν πολιτικό ρόλο από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Να επιβραβεύονται δηλαδή. Κύριε Χαρίτση, να επιβραβεύονται αυτοί οι άνθρωποι. Κύριε Χαρίτση, συνέχισε λέγοντας. Σημαίνει ότι και τότε που κυβερνούσαμε εμείς. Μπορεί να μην την έχει ακούσει όμως οι τηλεθέατες μας. Σημαίνει ότι και τότε που κυβερνούσαμε εμείς δούλευε για τον πολιτικό μας αντίπαλο στη δική μας πλευρά. Έχουμε λιγότερο από ένα λεπτό. Λόγω σε εσά, κύριε Κουμουτσάκο, για το κλείσιμο, παρακαλώ. Λοιπόν, μόνο αυτό το οποίο ελέγχθη. Μετά από μια τραγωδία με 100 νεκρούς, ότι κάποιοι δουλεύανε, το ανακάλυψαν τώρα, εναντίον τους για να διγίνει το μάτι, αντιλαμβάνεστε το βαθμό απόγνωσης στον οποίο βρίσκονται. Δεν θα ασχοληθώ με τα εσωτερικά. Ο κ. Τσουβάλας έγινε γενικός γραμματέας του Υπουργείου Προστασίας Πολίτη.
Κύριε Χαρίτση, μπορείτε επιτέλους να με διακόπτετε. Ναι ή όχι. Επιτέλους μπορείτε να με διακόπτετε. Είναι γεγονός ή είναι εκτίμηση. Λοιπόν, είναι γεγονός. Αν συνεχίζει ο κύριος Χαρίτση να διακόπτει. Είναι κατανοητό, εγώ σας προσθέτω. Πραγματικά. Επειδή είμαστε στο κλείσιμο, κλείνεται κύριε Κουμπουτσάκο. Ο κύριος Χαρίτση έχει μεταβληθεί ως εκπρόσωπος από έναν άνθρωπο αξιοπρεπής, έναν άνθρωπο ο οποίος παρεμβαίνει, φωνάζει και ενοχλεί. Σταματήστε τις προσωπικές επιθέσεις, κύριε Κουμπουτσάκο. Δεν σας επιτέθηκα ποτέ προσωπικά. Προσπαθήστε, καταλαβαίνω τη δυσκολία στην οποία βρίσκεστε. Προσπαθήστε να διατηρήσετε ένα επίπεδο. Έλεος, κύριε Χαρίτση, δεν θα ασχοληθώ με τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ που περνάει την περίοδο της γκρίνιας, της εσωτερικής γκρίνιας μετά την ΙΤΑ. Θα γκρινιάξουν πολύ, θα περάσει πολύ καιρός, δεν μας ενδιαφέρει η εσωτερική τους γκρίνια. Αυτό που μας ενδιαφέρει όμως είναι αυτό που είπε χθες ο κύριος Τσίπρας. Περί ελέγχου στο δεύτερο στάδιο, στο δεύτερο γύρο των αρμών της εξουσίας. Είναι μια βαθιά σκοτεινή αντίληψη, βαθιά αυταρχική, είναι καμπανάκι για όλους όσους νοιάζονται για τη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος και προφανώς όποιοι από την κεντροαριστερά, γιατί αυτό δεν έχει καμία σχέση που είπε ούτε με σιωλδημοκρατία ούτε με κεντροαριστερά, όποιοι από τη σιωλδημοκρατία συνεχίζουν να ενδιαφέρονται για τα μηνύματα που εκπέμπει αυτός με τον οποίο σκέφτονται να ερωτοτροπήσουν, είμαι βέβαιος ότι πια θα το ξανασκεφτούν. Ο κύριος Τσίπρας με μια μονοκονδυλιά, με ένα χι, ακύρωσε το όποιο άνοιγμά του. Πρέπει να απαντήσω όμως τώρα. Πρέπει να απαντήσω, επιτρέψτε μου να απαντήσω. Πώς θα γίνει. Πώς θα γίνει. Ο κύριος Τσίπρας είπε αυτό, το οποίο λέει όλη η ελληνική κοινωνία. Ότι αυτοί οι οποίοι κυβέρνησαν επί 40 χρόνια, οι οποίοι προσπάθησαν να δημιουργήσουν και στο κράτος ουσιαστικά μια λογική καθεστώτος και την οποία βλέπουμε αυτούς τους 7 μήνες να επανέρχεται αυτή η λογική. Βλέπουμε τι έγινε για παράδειγμα με τον διοικητή της ΕΥΠ που άλλαξε ο νόμος επειδή δεν είχε πτυχίο για να μπορέσει να πάρει αυτή τη θέση. Βλέπουμε τι έγινε με τους διοικητές των νοσοκομείων. Αυτό γίνονται και τιμητές τώρα. Το άνοιγμα στο κέντρο πέθανε χθες. Διευκρινίζω κάτι. Το άνοιγμα στο κέντρο πέθανε χθες. Εδώ στην επιστροφή του Μέγκα μας αρέσουν οι ζωντανές συζητήσεις, αλλά η αλήθεια είναι λίγο πιο χαμηλά του τόσο για να μπορούμε να μας καταλαβαίνουμε. Και λίγη ζωντάνια. Συμφωνώ πολύ με τον κύριο Χαρίτση. Ευχαριστώ θερμά τον αναπληρωτή υπουργό μετανάστευση. Έτσι και βέβαια τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Να είστε καλά και εύχομαι καλή επιτυχία στην Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σε